και όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο Γιάννης ο Γιαννάκης, η ψυχή αυτής της ομάδας, αυτού του τμήματος, του γυναικείου τμήματος Βόλε του Άρη, γενικός της αρχηγός και πολλά, και πολλά άλλα μαζί νομίζω. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλο, σας στους ακροατές σας. Όπως το είπατε, έτσι είναι ακριβώς. Αύριο έχουμε ένα μεγάλο τελικό εντός εισαγωγικών και εκτός μαζί με τον Ολυμπιακό στις 6 ώρες στο ΔΑΚ Πηλιάς. Αντιμετωπίζουμε την ομάδα του Ολυμπιακού, τον Κυπελούχο, πριν λίγες εβδομάδες και στην πρώτη θέση. Σε ένα παιχνίδι που άμα το κερδίσουμε θα καταφέρουμε να μπούμε στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος, γιατί είναι η τελευταία αγωνιστική, και να γράψουμε κατά κάποιο τρόπο και ιστορία, καθώς το γυναικείο τμήμα Βόλου του Άρη από τότε που έγινε Α1 κανονικά σαν πρωτάθλημα, ενίο δεν τα έχει καταφέρει ποτέ. Α, μάλιστα. Α, είναι πολύ σημαντικό. Και αν κερδίσει, δηλαδή η ομάδα μπαίνει στα play-off, έτσι δεν είναι? Μπαίνει στα play-off, ανεξαρτήτου του άλλου αποτελέσματος. Το άλλο παιχνίδι που σε ενδιαφέρει είναι αυτό ανάμεσα στον Παναξιακό και στην Ηλιούπολη που γίνεται στην Άξο την ίδια ώρα. Αν μπορέσουμε να κερδίσουμε είτε 3-2 είτε με όποιο άλλο σκορ, δεν θα μας επηρεάζει καθόλου το άλλο αποτέλεσμα και θα είμαστε εμείς η ομάδα που θα μπει στους 4 πρώτους του πρωταθλήματος. Μα δεν χρειάζεται δηλαδή μια καθαρή νίκη, και στο tie-break άμα κερδίσει η ομάδα πάλι εξασφαλίζει. Χρειάζεται μια νίκη, ναι, στο τέλος να πανηγυρίζουμε, αυτό χρειάζεται. Για να μην μπούμε στην διαδικασία άλλων αποτελεσμάτων, καθώς στο άλλο παιχνίδι ο Παναξιακός είναι το μεγάλο φαβόρι και νομίζω πολύ δύσκολα η Ηλιούπολη θα μπορέσει να κάνει κάτι. Α, μάλιστα. Και πρακτικά, τι σημαίνει η συμμετοχή στα play-off? Σημαίνει ότι η ομάδα αυτομάτως εξασφαλίζει κάποιο ευρωπαϊκό στόχο? Γιατί δεν τα ξέρουμε καλά και αυτό ζητάμε τη βοήθεια. Πρακτικά είναι λίγο μπερδεμένο ακόμα τα ευρωπαϊκά, τα εισιτήρια που θα μας δώσει η ΣΕΦ και πώς θα τα δώσει στην Ελλάδα. Κατά πάσα πιθανότητα όμως οδηγεί στην Ευρώπη. Οδηγεί το να πάμε ακόμα η ομάδα να πάρει ένα ακόμα μήνα ώστε να φτάσει στα play-off, καθώς λογικά θα βγούμε τέταρτη και θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα του Ολυμπιακού για το μεγάλο τελικό, και σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουμε εκεί πέρα θα παίξουμε μικρό τελικό με τη Σαντορίνη ή με τον Παναθηναϊκό. Α, μάλιστα. Αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει αν αυτομάτως εξασφαλίζει κάτι ως ομάδα. Είναι λίγο μπερδεμένο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν δήλωνε συμμετοχή στην Ευρώπη και έτσι έγινε και η τέταρτη ομάδα, όπως έγινε πέρυσι. Αναλόγως τώρα το πώς θα αποφασίσει κάθε ομάδα. Πάντως κατά πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφαλίζουμε και την ευρωπαϊκή πορεία, αν μπορέσουμε αύριο και την ευρωπαϊκή του χρόνου αγωνιστούμε στα ευρωπαϊκά σαλόνια, αν μπορέσουμε αύριο και κερδίσουμε. Είναι ιδιαίτερο μάτς, είναι ένα μάτς που μέσα στο γήπεδο μας φέτος όλη τη χρονιά είμαστε αίτητοι, δεν έχουμε χάσει από κανέναν. Το έχουμε αποδείξει κόντρα στον Παναθηναϊκό, κόντρα στην Σαντορίνη, κόντρα στην Άξο, κόντρα στην ΑΕΚ, ότι είμαστε αρκετά δυνατοί στο γήπεδό μας. Ελπίζουμε αυτό αύριο να μπορέσει να δει και τα κορίτσια, και αναλόγως και πώς θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός, καθώς τώρα εμείς θα είχαμε τελειώσει. Αλλά ο Ολυμπιακός πριν 2 αγωνιστικές δέχτηκε την πρώτη του ήττα μέσα στην Άξο, και ενώ κάποια πράγματα ήταν λίγο πιο ξεκάθαρα, τώρα ξαναμπερδεύτηκαν. Μάλιστα. Πάντως η ομάδα με βάση τη φετινή της πορεία, Γιάννη, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κάτι που μιλάει για θαύμα. Εντάξει, είναι... Δεν θα είναι θαύμα. Αν ο Ολυμπιακός έρθει και με κάποιες απουσίες που είναι, δεν θα είναι θαύμα. Αλλιώς ο Ολυμπιακός ήταν αίτητος μέχρι τώρα που αγωνίστηκε με όλες αυτές τις απουσίες με την Άξο. Η ομάδα έχει δείξει ότι δεν φοβάται. Τα κορίτσια το πιστεύουν. Τα κορίτσια δείχνουν και το μάτι με τη Λάρισα, δηλαδή το κερδίσαμε πολύ εύκολα. Δεν έχουν κάνει γκέλα. Όπου πραγματικά θα είναι κρίμα αυτή η ομάδα να μην καταφέρει να μπει στην πρώτη τετράδα, καθώς το αξίζει και είναι κυρίως αποδεκτό από όλους τους αθλήτες και όλες τις ομάδες Α1 γυναικών. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το πιστεύουμε εμείς και το θέλουμε εμείς. Και όλες οι ομάδες, όσοι έχουμε μιλήσει, όλοι λένε ότι ο φετινός Άρης αξίζει να μπει στην τετράδα. Και... ο κόσμος πρέπει να μας στηρίξει αύριο. Τον κόσμο περιμένουμε να έρθει να δώσει το κάτι παραπάνω. Με ένα γεμάτο μπακ φιλέας και με την ομάδα να βρεθεί σε μια καλή μέρα, και τα κορίτσια σας είπα το πιστεύουν, το θέλουν, είναι δεδομένο. Απλά είναι και πάντα θέμα ημέρας. Αν μπορέσουμε, είμαστε πιστεύω μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό και να μπούμε στους 4 του πρωταθλήματος. Πάντως, αν μη τι άλλο, Γιάννη, η ψυχολογία δεν λείπει από την ομάδα. Νομίζω ότι σε αυτό, όσον αφορά την αυριανή αναμέτρηση, φαίνεται ότι ο Άρης το θέλει και περισσότερο. Υπάρχει διάθεση τρελή από τα κορίτσια να το πετύχουν. Ναι, το θέλει περισσότερο, το θέλουμε. Ο Ολυμπιακός είναι αδιάφορος. Ο Ολυμπιακός στους άλλους είναι πρώτος με διαφορά από το δεύτερο τον Παναθηναϊκό 8-9 βαθμούς, δηλαδή δεν είναι κινδυνεύει κάτι ο Ολυμπιακός. Απλά το θέμα είναι πως έχει κάνει μια ήττα πριν μια αγωνιστική από την Άξο και δεν ξέρω πόσο μπορεί ο εγωισμός του Ολυμπιακού να δεχτεί μια ακόμα ήττα. Ναι. Σωστά. Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, αλλά και εν πάση περιπτώσει είναι εντός έδρας το παιχνίδι. Εντός έδρας δεν χάσαμε από κανένα. Ναι, να κάνουμε ό,τι κάνουμε τις προηγούμενες αγωνιστικές. Ναι, σωστά. Και ο κόσμος μας ακούει, αν μπορεί να βοηθήσει αύριο την προσπάθεια, είναι ένα τελευταίο παιχνίδι πριν τα για να πει ομάδα. Ναι. Κύριε Σαββόπουλε, δύο αίτητα υπάρχουν σε όλο το πρωτάθλημα. Το ένα αίτητο είναι η έδρα του Ολυμπιακού και η έδρα του Άρη.
Ας κρατήσουμε, να συνεχίσουμε. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα και ο Σάρτο που μας πέρασε, συγγνώμη, ας το κρατήσουμε και εμείς το δικό μας αύριο. Ναι, ναι, να μην τη χαλάσουμε κιόλας, γιατί είπε η ομάδα μια χαρά όλη τη σεζόν. Πάντως, αν και τα κορίτσια το αξίζουν. Τα κορίτσια το αξίζουν. Να έρθει ο κόσμος και το αξίζουν αυτή την προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια αξίζει τον κόσμο δίπλα στην ομάδα. Γιατί πιστεύω με την απαραίτητη όθηση των οπαδών μας θα μπορέσουμε να κερδίσουμε. Ναι, και γιατί όχι να συνεχίσει η ομάδα να δώσει κάποια άλλα παιχνίδια, γιατί μέσα από αυτά τα παιχνίδια και τα δυνατά παιχνίδια στα play-off, εφόσον περάσει, θα δοκιμαστεί ακόμη περισσότερο η ομάδα και εν ώψη της επόμενης σεζόν για να τεστάρει και τις δυνατότητες της. Και πέρα από αυτό, γιατί θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε κάποιους χορηγούς. Γιατί όλα και ξεκινάνε και από εκεί. Δηλαδή, το να μπει μια ομάδα στους 4 και με αυτή την προβολή που έχουμε εμείς, καθώς στη φετινή χρονιά η ομάδα, μην ξεχνάμε, την έχει δείξει 6 φορές. Η RT2. Ναι. Και αυτό όχι γιατί μας αγαπάνε και γιατί είμαστε φίλοι του στο κόμμα, γιατί η ομάδα πουλάει. Η ομάδα του γυναικείου Άρη φέτος πουλάει. Δηλαδή έχει υψηλά νούμερα τηλεθέασης σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο μας έχει δείξει τόσες φορές. Αυτό εδώ πέρα και εμείς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, ώστε να μπορέσουμε του χρόνου να εμφανιστούμε ακόμα πιο δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Ναι, και φυσικά λαμβάνει πολύ μεγαλύτερη σημασία αυτή η προσπάθεια και αν τελικά έχουμε και το επιστέγασμα της εισόδου στα πλέον, το γεγονός ότι η ομάδα δεν είναι ντροπή να το λέμε, είναι νεοφώτιστη. Φέτος ανέβηκε πέρσι στην Α1. Ακριβώς, ναι, δεν είναι ντροπή να το λέμε, είναι η αλήθεια. Είμαστε τέτοια περίοδο πέρυσι, τέτοια εποχή, κύριε Σαββόπουλο, είμαστε που συζητούσαμε για το μάτι με τον Νέα, για τον τελικό που δώσαμε πάλι τελευταία αγωνιστική μέσα στο γήπεδό μας, τότε παίζαμε στο Κλεάνης Βικελίδης κάτω, στη θύρα 3 που μπορέσαμε και το κατακτήσαμε και πάλι τότε με τη βοήθεια και την υποστήριξη του κόσμου. Ας ελπίσουμε να και πάλι τότε παίζαμε με τον Νέα και με ερυθρόλευκα. Ελπίζω τώρα πάλι που θα συναντήσουμε τα ερυθρόλευκα τελευταία αγωνιστική να τα καταφέρουμε. Μάλιστα, σαν να είναι ταύροι, έτσι να μπορούμε. Δεν μου λέει το κύριο Ρετζεπέρη, το κρατάτε ζεστό, είναι... Ο κύριο Ρετζεπέρης είναι ενθουσιασμένος γενικά με την όλη πορεία της ομάδας, είναι ευχαριστημένος. Είναι, όπως έχουμε πει, το Α και το Ω, είναι κινητήριος δύναμη όλης αυτής της προσπάθειας, καθώς είναι πολύ σημαντικό όλοι οι άνθρωποι που σε αυτή την ομάδα εργαζόμαστε, από τις παίχτηρες μέχρι το staff και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, να ξέρουμε ότι μιλάμε με έναν άνθρωπο φερέγγιο, με έναν άνθρωπο που προσπαθεί κάθε μέρα για να βοηθήσει το τμήμα να έχει ό,τι του χρειάζεται. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, 6 ώρα αύριο στο ΔΑΚ της Πηλέας. Πολύ σημαντικό μας. Τους περιμένουμε όλους. Ελπίζω στο τέλος του αγώνα να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, όπως πανηγυρίσαμε και στα υπόλοιπα μάτς, κοντά στον Παναθηναϊκό, κοντά στην ΑΕΚ, τις νίκες, να πανηγυρίσουμε έτσι και αύριο και να χαρούμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία που είναι η είσοδος της ομάδας στους 4. Το ευχόμαστε για να είμαστε εδώ μεθαύριο να τα λέμε και εν ώψη των play-off. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη στήριξη. Καλή συνέχεια.